Kitchen Φρομούσα. Είναι κοντά μας σε λίγο. Η κυρία Μέλινα Μελιόνι, η οποία είναι καταξιωμένη σεφ στην Αμερική. Έχει, θα έλεγα, ένα ιδιαίτερο στη Life. Ξεκίνησε το 2014, όταν διοργάνωσε, θα έλεγα, το πρώτο φιλανθρωπικό δείπνο. Καλώς όρισες, Μέλινα. Θα ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο. Ανοίγουμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς όρισες, Μελίνα. Μέλινα. Μελίνα. Μελίνα, οκ. Okay. Άρα είναι το Greek Girls Chicken Φορμούσα, Αμερική. Είναι, θα έλεγα, μια ιδιαίτερη, ας το πούμε, ομάδα ανθρώπων που δημιουργεί φιλανθρωπικά δείπνα και παράλληλα ανάγει, θα έλεγα, την γαστρονομία την ελληνική με έναν άλλο τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Ευχαριστώ. Έχουμε, λοιπόν, όλο το χρόνο τώρα, σταδιακά. Τι να κάνουμε, apple baklava. Baklava trifle το λένε και θα το βάλω μέσα εδώ στο martini glass. Okay. Και θα είναι πολύ ωραίο. Θα ήθελα, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε στις συνταγές, θέλω να μας πεις αρκετά εξαιρετικά λόγια όσον αφορά για αυτή την προσπάθεια που κάνεις σε μια χώρα που, θα έλεγα, έχει μια γαστρονομία που πολυεθνικών, θα έλεγα, πολλές χώρες έχουν συγκεκριμένη γαστρονομία, αλλά εσύ προάγεις την ελληνική γαστρονομία. Πώς το καταφέρνεις εκεί τώρα? Εγώ, my passion, my favorite thing to do, θα μιλήσω λίγο στα αγγλικά τώρα, βεβαίως, γιατί τρέμω. My favorite thing to cook with, to work with, is phyllo dough. Τώρα θα δεις εδώ, είναι το πρώτο μου το βιβλίο που έκανα, το cookbook. Voilà, eh. Με το καλό θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι. Και έχω κάνει και το πρώτο book signing στη Μύκονο, Σεπτέμβριο. My phyllo, eh. My phyllo. Όλες τις συνταγές είναι με phyllo dough. 35. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό design. So we are going to make one of the recipes from my cookbook today, here with my friends that are all helping me. Right, Christo? Yes, of course. So this is a dessert that can either be difficult or not so difficult. I'm using a baklava today from this company, Philippos. They were so generous and gave me baklava because I didn't have time to cook. I got off the plane and came straight here. We are going to be making a baklava apple trifle. So we're going to take our apples here that I've already sliced into the butter. Okay, να τους βοηθήσω λίγο. Άρα ναι, θα προετοιμάσουμε ένα μπακλαβά με γεύση από μήλο. Ναι. Έτσι, θέλουμε εδώ να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Φίλιππος από την μακρινή, Λίγο θα έλεγα, Βέρεια, κοντά από την Πτολεμαϊδα. Και θα έχουμε σύντομα κοντά μας και τον ιδιοκτήτη και τον μάλλον συνάδελφό μας, ζαχαροπλάστη, τον κύριο Βαγγέλη. Αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να ανέβετε. Συνεχίστε, Μελίνα, και συγγνώμη για τη διακοπή. Okay, so we did our cinnamon. We... Σταμάτησε. Έχουμε και τα live stream τώρα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. I don't know what happened. Okay. Okay. Τώρα θα βάλουμε λίγο brown sugar. Άρα σοτάρουμε τα μήλα ζάχαρη. Caramelized. Με ένα ωραίο σιρόπι ζάχαρης. Προσθέτουμε την κανέλα. Παράλληλα όμως εγώ έχω δίπλα μου τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το κομμάτι. Εξαιρετικό προϊόν. Μας έρχεστε από την ωραία Πτολεμαϊδα. Αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα να έρθετε κοντά μου. Θα μου επιτρέψεις, θα μου επιτρέψεις για λίγο. Θα μου επιτρέψεις. Okay. Να μας πεις δύο λόγια για αυτό το υπέροχο προϊόν. Ελάτε κοντά μας εδώ, δίπλα στη σεφ. Έχετε ετοιμάσει ένα προϊόν το οποίο έχει ρίζες από την Ανατολή για μένα. Έτσι, οι γείτονές μας λένε και αυτοί διάφορα
ωραία λόγια για το προϊόν που κάνουμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αποδείξουμε σήμερα ότι εμείς κάνουμε καλύτερο μπακλαβά. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε όλα αυτά τα ωραία, τα δικά σας με τον τρόπο που το κάνετε. Καλώς ήρθες καταρχήν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ με την παρουσία μας, τιμά εδώ. Έχουμε και μια εξαιρετική σεφ εδώ, την κυρία Μελίνα, η οποία πραγματικά η γεύση αυτή θα απογειώσει και το φύλλο. My φύλλο είπε πριν, δηλαδή My φύλλο. Ετοιμάζει ένα εξαιρετικό βιβλίο και σύντομα θα είναι στους εκδοτικούς οίκους να το παραλάβουν έτυπο με εικονογραφημένο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εικονογραφημένες ωραίες εικόνες από την Ελλάδα. Πού? Το βιβλίο θα έχει εικόνες από Ελλάδα. Ναι. Από Μύκονο. Μύκονο. Σαντορίνη. Σαντορίνη. Όπου. Όλα τα νησιά. Όλα τα νησιά της Ελλάδος γενικά. Πρέβεζα. Όχι, Πρέβεζα δεν είναι νησί. Θα το κάνουμε νησί. Οκ. Βαγγέλη, έχεις το λόγο να μας εξηγήσεις δύο-τρία, ας το πούμε, μυστικά, θα έλεγα εγώ, για την παραγωγή ειδικά του μπακλαβά. Μάλιστα, ευχαρίστω. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ναι. Are we getting good? Going very soft. Yeah. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Εμείς ερχόμαστε από την Πτολεμαϊδά, του νομού Κοζάνης. Έχουμε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και κατασκευάζουμε μπακλαβά. Παρεμπιπτόντως να πω κάτι. Υπάρχουν εξαιρετικοί κάτω σεφ που καθίσαν ειδικά να μας ακούσουν. Θέλουν να πάρουν τα μυστικά ο κύριος Χατζής, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Καρούμπας και ο κύριος, ο κύριος Αντωνόπουλος. Φανταστείτε ότι από κάτω το κοινό είναι επαγγελματίες και θέλουν τα μυστικά να τα μεταβιβάσουμε εμείς, γιατί δεν έχουμε μυστικό πάθημα, να ξέρετε. Συνεχίστε. Θα με συγχωρήσετε, αλλά επειδή δεν φοράω την ποδιά μου, νιώθω λίγο άβολα. Είμαστε μαθημένοι να λειτουργούμε κυρίως με την ποδιά και τα κουστούμια λίγο μας και τα φώτα. Η καλύτερη δικαιολογία για να μην αποκαλύψω τα μυστικά θα ήταν να πω ότι δεν θέλω να κουράσω το κοινό. Έτσι, γιατί ωραίο ακούγεται. Είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να μείνουν για μας. Η σειρά ονομάστηκε Φίλιππος, θέλοντας να τιμήσουμε τον μέντορα και τον σεφ που με έβαλε στον χώρο της ζαχαροπλαστικής, τον κύριο Φίλιππο Μουρατίδη, ο οποίος είναι και η πρώτη γενιά ζαχαροπλάστης που ξεκίνησε την παραγωγή, επηρεαζόμενος ή παντρεύοντας, θα ήθελα να πω, τις γνώσεις που είχε από τους γονείς και τις γιαγιάδες και τους παππούδες του, οι οποίοι ήταν πρόσφυγες από τον Πόντο. Σημαντικό. Εκπαιδευόμενος. Που βαλούσαν πάντα γεύσεις. Ακριβώς. Ξεδικά, ήρθανε, τα παχαρικά τα έκανε μαζί. Ήρθαν στον τόπο μας και κουβαλήσαν μοιραία και την κουζίνα και όλες τις επιρροές. Βέβαια, προχωρώντας τη σταδιοδρομία του στη ζαχαροπλαστική, πάντρεψε κάποια πράγματα με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα είναι ότι κέρασα τον μπακλαβά μας σε κάποιους Τούρκους επισκέπτες. Η κόρη λοιπόν ενός του κυρίου γύρισε και είπε στην αδερφή της, θυμίζει τον μπακλαβά που μας έφτιαχνε η γιαγιά. Ναι. Αναμνήσεις λοιπόν. Εκεί λοιπόν την τσίπησα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και της είπα ότι άρα δεν έχει καμία σχέση με το εμπορικό προϊόν που βγάζετε προς τα έξω. Μου λέει, μα σαφώς. Yeah. Η κουζίνα μας, η παραδοσιακή κουζίνα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Χάρηκα πάρα πολύ και επίσης ήταν πολύ μεγάλη τιμή η αναγνώριση που μας έγινε από τον οργανισμό Greek Taste Beyond Borders, όπου αναγνωρίστηκε ο μπακλαβάς μας σαν μια γνήσια ελληνική αυθεντική γεύση. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα εδώ θα παρακαλούσα το κοινό, γιατί πραγματικά πολύ. Και ο Βαγγέλης αλλά και η Μελίνα. Η Μελίνα, να το επαναλάβω, ότι έχει ταξιδέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση για το Mediterranean Gastronomy Forum, που θα έλεγα ότι δίνει μια ιδιαίτερη αξία με την παρουσία της. Μελίνα, έχεις όλο το χρόνο τώρα να μας πεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Και να μας πεις και τα μυστικά τώρα, έτσι. Ω, θα σου πω τα μυστικά. Να ολοκληρώσω λίγο για τον μπακλαβά, για τα συστατικά. Θα έχεις όλο το λόγο, αλλά επειδή οι πρωταγωνιστές είναι οι σεφ τώρα, εμείς έχουμε... Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, καθίστε μαζί μου. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι, έχουμε πολλά να πούμε. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μελίνα, έχεις το λόγο να μας αναπτύξεις λίγο το κομμάτι της προπαρασκευής που κάνατε και σταδιακά όλο το αποτέλεσμα που θα έχουμε, το γευστικό. This is my mystical ingredient. I put... Detective, μπισκότο. Μπισκότο μέσα. Και έφερα από την Αμερική. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μπισκότα, τώρα μην μου τα λες. Θα το γαλάσουμε τώρα. All the way from New Jersey. Ελληνικά μπισκοτάκια. Έτσι, μπράβο. Παπαδοπούλου, λοιπόν, να το λέμε. Είναι μια εταιρεία. Παπαδοπούλου, ναι. Έχει μια ιστορία στο κομμάτι. Όλοι μεγαλώσαμε με αυτά τα προϊόντα.
τα αγαπάμε ιδιαίτερα και θεωρώ ότι φέτος είχε και ένα ωραίο σποτάκι που μας θύμιζε νοσταλγίες από το παρελθόν. Συνέχισε, Μελίνα, εσύ έχεις τον λόγο. Συγγνώμη. Να βάλουμε μήλα από τα άλλα. Να τα ακούμε. Μην τα λέτε. Σεφ, συγγνώμη, ένα λεπτό, Χριστό. Δεν τα λέτε μαζί. Εδώ έχει κόσμο να τα παρακολουθούν αυτά. Όχι, τι είπα, ότι πάνε να φέρουμε ένα κουτάλι. Πάνε να φέρουμε ένα κουτάλι, είπα. δεν έχουμε μυστικά εμείς. Μη φοβάσαι. Το ξέρω. Άρα τη μυστικοπάθεια εμείς την έχουμε αποβάλει από χρόνια. Εμείς οι Σεφ μεταφέρουμε και τις γνώσεις μας πιο εύκολα σήμερα. Λοιπόν, συνέχισε, Μελίνα. Συνέχισε όλο αυτό το διαδικαστικό. Βλέπω ωραία ποτήρια. Ωραία ποτήρια, είδες. Βλέπω ωραία γευστικά αποτελέσματα που έχεις σοτάρει το ωραίο το μήλο με ζάχαρη. Με κανέλα. Και θα το κλείσεις αργότερα με μια ωραία σαντιγή, αν δεν κάνω λάθος, ή βλέπω. Μια ωραία σαντιγή θα το κλείσουμε από πάνω. Ναι, με μέλι. Okay. Πες μας λοιπόν για αυτή όλη την προσπάθεια που κάνετε στην Αμερική, το Great Greek Girls, το Greek Kitchen for USA. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι και ένα φιλανθρωπικό κομμάτι που κάνετε. Okay. So we travel all over Greece and go back to the United States and film based on foods and experiences that we had all over this beautiful country. And we made our show out of it. And most of my book has a lot of that in it as well, from the islands all over, from Idra, Dinos, Skiathos, Mykonos, Spetses, everywhere. And I put them together in this book and through our Greek Girls Kitchen show. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέει. Θα τα μεταφέρει όλα αυτά, θα τα κλείσει μάλλον στο ωραίο βιβλίο, το My Φίλο. Θα το ονομάσει My Φίλο, το είπα και πριν. Και όλα αυτά θα αναλύσει τις περιοχές, θα αναλύσει τις συνταγές. Θα είναι ένα φωτογραφημένο ωραίο βιβλίο που σίγουρα θα βρει τον προορισμό της. Φιλανθρωπικά δείπνα. Μελίνα, μπορείς να μας θυμίσεις ένα ωραίο φιλανθρωπικό δείπνο. Είχε χρώμα ελληνικό, είχε ελληνική κουζίνα. Πού? Φιλανθρωπικό δείπνο. Τι είναι αυτό? Αυτό που κάνετε για τους ανθρώπους, φιλανθρωπικό. Our daughters of Penelope. Yes. We do a lot of charity work. We cook. We create all these beautiful events. We have actors from Greece joining us on our events, singers from Greece, and we have over 500 people live with us, and we donate money to local charities, children's hospitals, all over the United States. So we do a lot of work for that. Άρα τα μηνύματα περνάνε εύκολα από αυτές όλες τις εκδηλώσεις, θα θεωρήσω εγώ, και ότι μέσα από αυτά περνάει μηνύματα και όσον αφορά την ελληνική γαστρονομία με ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, Βαγγέλη, άκουσα σε ενδιαφέροντα πράγματα από τη σεφ μας. Apples, yeah. No, this one is gonna get no more apples here. That's it. And just some baklava and whipped cream. I'll show you. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Έχετε την καλοσύνη. Ναι, όλο. Okay. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη τη βοήθεια που μας δίνετε αυτές τις μέρες. Τα παιδιά, ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Αν έχουμε την καλοσύνη, είναι εξαιρετική αυτές τις μέρες. Μας βοηθάνε πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λάτε. Είναι πολύ όμορφα αυτά που βλέπω. Και είναι δίπλα, μια επαλήθευση αυτών που έλεγα πάντα και στους μαθητές μου στη σχολή. Δεν μας τα πάτε αυτά. Εκπαιδεύετε νέους ζαχαροπλάστες, νέα παιδιά. Προσπαθώ όσο μπορώ στο ΙΕΚ της πόλης μου να βοηθάω τα νέα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα έλεγα λοιπόν στα παιδιά ότι το ελληνικό ζαχαροπλαστείο είναι μοναδικό. Έτσι, και αυτό γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε ένα σταυροδρόμι. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έλεγα πάντα στα παιδιά είναι το εξής. Πείτε μου σε ποιο άλλο κατάστημα ανά τον κόσμο θα δείτε μέσα σε μία βιτρίνα γαλλική πατισσερή, κρέμ πατισσερή, τάρτες, τούρτες, μιλόπιτα, μπακλαβά, ρεβανί. Σε κανένα άλλο μαγαζί ανά τον κόσμο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ελλάδα, λοιπόν. Ελλάδα. Και πιστεύω ότι είναι αδικημένο το ελληνικό ζαχαροπλαστείο και πρέπει να προχωρήσει προς τα έξω. Και εδώ πέρα βλέπω προσπάθειες οι οποίες είναι αξιολογότατες και βασίζονται πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Στο πάντρεμα
Δηλαδή, της Ανατολής με τη Δύση. Συγγνώμη τώρα, Βαγγέλη, αλλά βλέπουμε δίπλα τη ΣΕΒ μας με ωραίο μέλι από την Αττική. Ωραίο μέλι. Να γαρνίρει αυτό το εξαιρετικό έδαφο. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην κοιτάω, επιτρέπει. Γιατί είμαι πολύ κοντά και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Είδες. Okay, υπέροχο. Ένα χειροκρότημα για αυτό το υπέροχο μπακλαβά με μήλα. Στα ελληνικά θα το πω εγώ. Ναι. Okay. Είναι εξαιρετική η παρουσίαση. Είναι σε ένα ωραίο ποτήρι. Σεφ. Ωραία. Συνεχίστε, Βαγγέλη, συνεχίσουμε. Τίποτα, απλά ήθελα να προσθέσω ότι αυτό το πάντρεμα είναι που κάνει και τους ξένους, τους δυτικούς θα έλεγα, να αγαπήσουν τα προϊόντα μας. Γιατί ναι. Καλός ή κακός, ο μπακλαβάς διεκδικείται σαν pop, σαν προϊόν από πολλές χώρες. Όμως αυτό που έχουμε καταφέρει εμείς είναι να χρησιμοποιούμε ήπια αρώματα στις γεύσεις μας, πιο χαμηλής εντάσεως βούτυρα. Χρησιμοποιούμε καρύδι, το οποίο είναι την περιοχή μας και στην αρχή τους ξενίζει λίγο, αλλά όταν δοκιμάζουν το προϊόν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τόσο όμορφα οι γεύσεις. Έτσι. Και ταιριάζει πάρα πολύ. Άρα γεωγραφική, θα έλεγα, αξία δίνει και το προϊόν. Δηλαδή μέσα από τη γεωγραφική θέση που είναι. Σίγουρα. Παίρνει μια αξία και το προϊόν που κάνουμε, δηλαδή τον μπακλαβά. Σίγουρα. Και εμείς, σεφ, τώρα αυτή, ξέρεις, το αναφέρουμε αυτό λεκτικά στα μενού μας, ότι είναι από την περιοχή Τάδε, το Καρύδι κτλ. Βέβαια, φυσικά. Εξαιρετικό και αυτό. Είναι στην δια λογική, πολύ έξυπνο. Συνεχίστε, Βαγγέλη. Με την εκπαίδευση, θέλω να ακούσουμε πολλά για την εκπαίδευση. Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Μου έγινε μία πρόταση από το ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας να βοηθήσω τα παιδιά στην περιοχή, τα οποία θέλαν να μάθουν περισσότερα πράγματα πάνω στη ζαχαροπλαστική. Και εδώ και τα τελευταία 4 χρόνια συμμετέχω και εγώ στην προσπάθεια μαζί με άλλους αξιόλογους καθηγητές και ΣΕΦ, να μεταφέρουμε τις γνώσεις. Να μεταφέρετε την εμπειρία και τις γνώσεις. Ένα άλλο προϊόν που έχετε στη Βέρεια, έτσι, δίπλα είναι η Βέρεια. Yeah. Βεβαίως. Έχετε το περιβόητο εκείνο Ραβανί. Ραβανί Βέρεια. Ακουστό όλοι. Όλοι το έχουμε γευτεί όταν έχουμε επισκεφτεί τη Βόρειο Ελλάδα. Βεβαίως, ναι. Άρα την παράδοση εσείς τη μεταφέρετε μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την επιχείρηση την οποία έχετε παράλληλα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, αν και γνωρίζετε καλύτερα από όλους, μιας και φοράτε ποδιά, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εκπαιδευτούμε στην κουζίνα είναι η κουλτούρα της κουζίνας. Κουλτούρα, πάνω απ' όλα. Η κουλτούρα, έτσι, είναι βασικό αυτό. Η λέξη κουλτούρα είναι σημαντική και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε πολύ σήμερα. Ο σεφ μου πάντα μου έλεγε, γιατί το ρωτούσα, πώς ξέρεις ότι θα γίνει ωραίο, και μου απαντούσε πάντα, αν το αγαπάς θα γίνει καλό. Λοιπόν, θα δώσουμε όμως το λόγο στον πρωταγωνιστή σήμερα που είναι εδώ. Είναι φιλοξενούμενη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ. Μελίνα, πες μας και άλλα λόγια. Θέλουμε να ακούσουμε για σένα πολλά. Για μένα. Για σένα. Είσαι Ελληνίδα καταρχήν, έτσι. Ελληνίδα, με ναι. Ελληνίδα. Okay. Θα μιλήσουμε λίγο ελληνικά τώρα. Μπορούμε. Λίγο. Θα τα λέω σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, οκ. Από πού κατάγεσαι εδώ, από Ελλάδα? Ο πατέρας μου από τα Σέρες. Σέρας. Ναι. Έχεις πάει καθόλου εκεί? Ναι. Τι ωραία πράγματα έχουν εκεί πάνω, ε? Η λίμνη Κερκίνης βγάζει εξαιρετικά. Πολύ ωραίο. Και η μάνα μου είναι από Αρκαδία. Αμανέδες κάνουν. Αμανέ, το γλυκό. Ναι. Με τη ζάχαρη, εξαιρετικό. Okay. Έχεις ασχοληθεί με τη γαστρονομία? Όχι, δεν έχω πάει σχολείο για... Από μικρό κοριτσάκι, μέσα στη κουζίνα, με τη γιαγιά μου και τη θεία μου, και έμαθα από 5 χρονών να ανοίξω φύλλο. Ξέρεις ένα μυστικό, ότι εμείς οι σεφ δεν ξέρουμε να ανοίγουμε φύλλο. Πολλοί σεφ συναδελφοί μου δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουν. Εγώ έμαθα 5 χρονών ήμουν. 5 χρονών. Και τρελαίνομαι για φύλλο. Μετέφερες, δηλαδή οι γονείς σου βέβαια θα είχαν κάποια επιχείρηση. Ένα εστιατόριο εκεί, είχατε... Εγώ είχα μαγαζί για 5 χρόνια στη γειτονιά, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να δουλέψω και είχα τα παιδιά τρέχοντας. Στο το έκλεισα για λίγο και τώρα άρχισα με το Greek Girls Kitchen. Που αυτό βλέπω έχει μια απήχηση, θα έλεγα, στον κόσμο, γιατί βλέπω ότι έχεις πολλούς φίλους. Ναι. Μπορούμε να πούμε πού μπορούν να σας δούνε? Στο YouTube λες? Ακριβώς. Στο YouTube, είναι το YouTube channel, είναι Greek Girls Kitchen. Έχουμε και ένα Instagram, είναι Greek Girls Kitchen, και το δικό μου είναι NJ Sweet Spot, New Jersey Sweet Spot. Το δικό μου, you can follow me, see wherever I'm traveling. September θα είμαι εδώ στην Ελλάδα για 2 μήνες. Νομίζω θα κατέβω στην Κρήτη, θα κάνουμε δουλειά εκεί.
Κάρπαθος, Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Σέρες. I'm going to be everywhere. All together. Okay. Καλώς να μας έρθεις λοιπόν το επόμενο διάστημα, αλλά εμείς θέλουμε να μάθουμε πληροφορίες και άλλες από σένα. Δηλαδή, ο στόχος, βλέπω εδώ πέρα, υπάρχει ένα εξαιρετικό εξώφυλλο που βλέπω, ότι μέσα σε λίγο διάστημα θα γεμίσει με ωραίες συνταγές. Όλο με φύλλο, το. Όλες οι συνταγές, λοιπόν, θα είναι με φύλλο. Ναι. 30, νομίζω είναι 35 συνταγές μέσα. Κάτσε, βρε, Μελένα. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Εμείς ξέρουμε τις πίτες, ξέρουμε τα μπακλαβάδες. Τι άλλα έχεις σκεφτεί? I can't tell you. It's in the book. Θα τα βρεις, ε. Okay. Άρα θα κάνεις μια έρευνα από ό,τι αντιλαμβάνομαι στις περιοχές. This was the secret one I gave you today. Okay. Okay. Σεφ, θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό να μιλήσουμε και με τον Σεφ. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Χρήστο, είσαι με την εκπαίδευση. Εγώ είμαι με την εκπαίδευση, ναι. Okay. Η Μελίνα ήρθε από την Αμερική να μας δείξει τη συγκεκριμένη συνταγή. Εσύ επαγγελματικά την έχεις συναντήσει πουθενά? Έτσι όπως είναι, όχι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και του μήλου μέσα. Δηλαδή, συνδυάζουμε ένα μπακλαβά και μια μιλόπιτα. Mm-hmm. Έτσι, ένα apple pie είναι μπακλαβά together. You know. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ εμφανισιακή. Έτσι. That's how my whole book is. Very... Ωραία. I take Greek and I kind of give it a nice twist of my own and things that you would normally wouldn't see. Nice. And Melina is very good. I met her, τη συνάντησα 5 λεπτά πιο πριν. And now we're best friends. Καλύτεροι φίλοι είμαστε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε τον χρόνο σήμερα, γιατί πραγματικά θα δώσουμε και λίγο χρόνο ακόμα, γιατί έκανε ένα ταξίδι και πρέπει να το έχει ανάγκη να είναι σήμερα κοντά μας, να τη βλέπει το κοινό. Σκέφτηκα το εξής. Με τα ίδια υλικά, οι κυρίες που κάθονται δίπλα μας, οι συνάδελφοί μας. The girls in the kitchen, eh? Kitchen. Yes, this is να κάνουν ένα γρήγορο γλυκό, βλέπω υλικά εδώ ή αν δεν έχουμε να βρούμε, να αντιγράψουν αυτό το προϊόν. Πάμε. A combination now. Combination. Να το δοκιμάσουμε εγώ με τη σεφ και να πούμε το καλύτερο. Δεν θα βραβεύσουμε, δεν θα πούμε ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Θα πούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο. Είμαστε ready? Ready. Πάμε να το κάνουμε. Are you ready? Ναι. Πάμε. Okay. Έχουμε υλικά, μαζεύουμε υλικά, έχετε. Ένα λεπτό να σας πω. Θα κάνουμε το ίδιο γλυκό, το ίδιο γλυκό που έκανε η Μελίνα. Θα το κάνετε οι τρεις κυρίες. Ή οι δύο. Θα βρούμε απ' όλα. Δημιούργησε το με έναν τρόπο δικό σου, να δω τι θα κάνετε. Πάμε λοιπόν, θα σας δώσουμε πόσο χρόνο λέτε. Πόσο χρόνο κάνετε εσείς? 2 minutes. 15 λεπτά. 15 λεπτά είναι αρκετά καταρχήν. Είναι πολλά, να τα κατεβάσουμε. Οκ, σε 15 λεπτά λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Άρα το κάναμε γρήγορο, να δούμε τι θα κάνουμε. Και ποιος θα κάνει taste test τώρα, εσύ? Taste θα κάνουμε μαζί αργότερα. Okay. Είναι ο Σεφ εδώ, είναι ο κύριος Βαγγέλης, είναι και ο Γιάννης. Γιάννη, έλα κοντά μας. Έλα, γιατί Γιάννη. Είσαι... Γιάννη. Πάρε το μικρόφωνο, Γιάννη. Γιάννη, για πέρα και από μένα. Έλα, γόρι μου, έλα, κάθεσε. Δίπλα μας είδες μια εξαιρετική... απλή συνταγή. Αλλά για μένα είναι πολύ έξυπνη, γιατί έχει... δηλαδή δίνει τη γεύση του μπακλαβά σε μια άλλη διάσταση. Έτσι, το μήλο, αλλά με όλο το καρύκευμα που παίρνει την κανέλα, το γαρίφαλο. Τη ζάχαρη, γιατί αν παρατήρησες, δεν ξέρω αν ήσουν στην αρχή της συνταγής, σοτάρισε σε σιρόπι μέσα όλο το κομμάτι. Δηλαδή σαν αυτή που κάνουμε εμείς την τάρτα, δεν ξέρεις. Το κάνουν στην Αμερική γενικά. Για πάμε λοιπόν να μας πεις και εσύ τα ωραία σου λόγια, πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια που κάνει η Μελίνα γενικά στην Αμερική. Δημιουργεί βιβλία, συνταγές. Εγώ χαίρομαι που κάνει αυτή την προσπάθεια, αλλά χαίρομαι περισσότερο που έρχεται στην Ελλάδα και φτιάχνει όλα αυτά. Ήταν όνειρο να είμαι εδώ. Θα μου επιτρέψετε όσο μπορείτε πιο ήρεμα. Συνεργαστείτε μαζί σας. Εμείς επικοινωνούμε με έναν άλλο τρόπο. Και χαίρομαι που εγώ είμαι από Καστοριά. Πάμε, Γιάννη. Πες μας για την περιοχή. Θα επισκεφτείτε την Καστοριά σε λίγο. Ή την περιοχή κοντά, τη Βέρεια μάλλον. Όχι, θα πάει για Καστοριά, είπε. Και ναι. Καστοριά. Ναι, ναι, ναι. Because I have to learn to make αρμιόπιτα. Σωστά. Είναι με λάχανο, το οποίο είναι σε στυλ τουρσί. Που φτιάχνουμε εμείς εκεί πέρα, στην Καστοριά. Α, το οποίο το κάνουν για το χειμώνα. Σωστά. Το, αργότερα το έχουν σαν... Τα μαζεύουν και τα βάζουν μέσα σε άλμη, έτσι. Σε άλμη, ναι. Άρα ένας τρόπος συντήρησης, λοιπόν, του λάχανου, που τον εκμεταλλεύονται και μάλλον το γεύονται όλο το διάρκεια που δεν υπάρχει το προϊόν, έτσι. Σωστά, σωστά. Και πόσα προϊόντα από αυτά
Στη Βόρεια Ελλάδα, Γιάννη, εσύ που είσαι από την περιοχή. Και δεν τα ξέρουμε κιόλας. Και δεν τα ξέρουμε, έτσι. Γιατί δεν τα προωθούμε όπως θα έπρεπε. Δεν τα προωθούμε ποιοι. Γενικά, σαν και η παραγωγή, δεν τα ξέρουν. Κοίταξε, δεν τα συνεργαζόμαστε κι εμείς. Όλο αυτό το event που γίνεται εδώ πέρα είναι και από εμάς. Εγώ θεωρώ μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό. Πάμε λοιπόν στην πρωταγωνίστρια, θα έλεγα. Μελίνα, έχεις το λόγο να πεις οτιδήποτε θέλεις όσον αφορά για την Ελλάδα. Πώς ακούγεται η Ελλάδα στο εξωτερικό, γαστρονομικά? The best food in the world. Το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Το καλύτερο στον κόσμο. Ένα χειροκρότημα μόνο για αυτό που ακούσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε, Μελίνα. Ευχαριστούμε για την Ελλάδα. Ελληνικά προϊόντα. Ναι. Μέλι, ξέρω εγώ. Okay. Τι άλλα προϊόντα βρίσκεις εύκολα στην Αμερική? Είναι όλα τα προϊόντα κοντά σας, είναι δίπλα? Ναι, έχουμε όλα. Έχουμε ένα μεγάλο μαγαζί στο New Jersey, το λένε το Greek Store. Και έχει από... Σου είπα, πήρα τα μπισκοτάκια από εκεί. Συγγνώμη, τα μπισκότα αυτά τα έφερες από την Αμερική? Ναι, από την Αμερική. Παπαδόπουλο. Ναι. Μάλιστα. Άρα, το διαβατήριο, το passport το έχουν πάρει και ταξιδεύουν όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα, γιατί αυτό το Mediterranean Gastronomy Forum που κάνουμε εδώ... Αυτό είναι το καλύτερο expo που έχω πάει στη ζωή μου. Ω, ένα χειροκρότημα εδώ! Είπα και στην εισαγωγή μου εγώ ότι η Food Expo έχει δημιουργήσει αυτό το, δηλαδή το μικρό παιδί που λένε Mediterranean Gastronomy Forum και μέσα από εδώ, δηλαδή αυτή την ωραία masterclass που κάνουμε, το live cooking που κάνουμε καθημερινά, ναι, περνάμε μηνύματα πολλά. Δηλαδή, όλη η έκθεση είναι γεμάτη από μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, έχουν διαμάντια, δηλαδή θησαυρό. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν εμείς τα δημιουργούμε με έναν άλλο τρόπο και έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ναι. Άρα δίνουμε και εμείς προτεραιότητα και κάνουμε όχημα την γαστρονομία να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τη δημιουργία που κάνουμε να ταξιδέψουν παντού. Άρα επιβεβαιώνει λοιπόν η ΣΕΦ μας ότι τα προϊόντα ταξιδεύουν και αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι, ταξιδεύουν. Άλλο, η γαστρονομία έχει μείνει στην Αμερική σε αυτό το τύπο που λέγαμε τελευταία, ότι okay, μουσακά, τσατζίκι, ή έχει κάνει βήματα? Έχουν κάνει βήματα. Κάνουν, μήνα στα αγγλικά, αν σε βοηθάει. Στα αγγλικά. Όχι, ό,τι θέλεις, δεν έχουμε πρόβλημα. We have a lot of amazing Greek restaurants in New York, New Jersey, all over, that just really have done amazing things with Greek dishes. But when you want a traditional, they still have the traditional. But they'll do, like, I go to one restaurant and they did an amazing pasticcio. They make it inside a phyllo dough, so it's sitting in a little nest. It's delicious. But yeah, they do beautiful things. Άρα οι σεφ δημιουργούν με έναν άλλο τρόπο την παρουσίαση, δηλαδή το παστίτσιο το δημιουργούν σε φύλλο. Ναι, είναι μέσα στο φύλλο. Δηλαδή κάνουν μια άλλη παρουσίαση εξαιρετική και έχουν φύγει, ας το πούμε, αυτή την παραδοσιακή μεν καλή κουζίνα, αλλά που είχε μείνει πολλά χρόνια στην Αμερική. Δηλαδή πουσακά, σουβλάκι, ναι, τσατζίκι. Άρα έχουμε φύγει από αυτό τώρα και έχουν δημιουργηθεί εξαιρετικά εστιατόρια, έχουν επενδύσει εξαιρετικά εστιατόρια με εξαιρετικό εξοπλισμό και δημιουργούν πλέον τη δημιουργική, θα έλεγα, ελληνική κουζίνα. Δημιουργική κουζίνα, δηλαδή είναι αυτό που κάνεις εσύ. Αυτό είναι δημιουργία. Αυτό είναι expert. Yeah. Δηλαδή είναι εξαιρετικό. Άρα πιστεύω ότι η ελληνική γαστρονομία παίρνει σιγά σιγά το δρόμο της και προς τα έξω. Εγώ δεν έφαγα για 2 εβδομάδες, γιατί ήξερα ότι θα ήμουν εδώ στην Ελλάδα και ήθελα να φάω καλά. Για πες μας, τι έφαγες στην Ελλάδα με το που ήρθες? Τώρα, χθες το βράδυ πρώτη φορά που πήγαμε έξω, χωριάτικη σαλάτα. Χωριάτικη λοιπόν. Χωριάτικη. Brand name, Ελλάδα. Ναι, χωριάτικη. Τυροκαφτερή, αυτό είναι το ωραίο, πιο αγαπημένο μου. Χοιρινό μπριζόλες πήραμε, πατάτες. Ελληνικό τραπέζι λοιπόν, ναι, που είχες καιρό να το δεις. Απόψε θα πάμε έξω, θα πάμε στο Διόνυσος. Διόνυσος είναι υπέροχο εστιατόριο. Ναι. Έχει ένα συνάδελφο που είναι εξαιρετικός, είναι φίλος μου. Εκεί θα πάμε καλά. Έχει μια υπέροχη θέα που βλέπεις απέναντι, εντάξει, το ναό, ας το πούμε, του πολιτισμού που είναι η Ακρόπολης, που όλοι αγαπάμε και όλοι την μνημονεύουμε παντού όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Άρα θα περάσει το επόμενο ωραία.
Εκεί θα δεις λοιπόν πόσο δημιουργική είναι η κουζίνα που έχουμε κάνει και έχουμε καταφέρει οι σεφ τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στην Ελλάδα από τους σεφ. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικούς σεφ στην Ελλάδα πλέον. Ναι, το ξέρω. Και εξαιρετικές γυναίκες σεφ. Εξαιρετικές, βραβευμένες. Χθες είχαμε κοντά μας την κυρία Δίνα Νικολάου, που δημιουργήσε με έναν τρόπο δικό της απλό, εξαιρετικά πιάτα. Ναι. Και οι γυναίκες είναι το πιο ωραίο φύλο, έτσι. Φύλο με γιώτα το έχετε. Ναι. Okay. Okay, πάμε στο φύλο, για το γυναικείο φύλο. Πώς το βλέπεις, πώς βλέπεις μάλλον τις γυναίκες στην κουζίνα? I love it. I love you. I love seeing females in the kitchen. It's so wonderful thing. We love to cook. That's, I think it's in our genes, most of us, our nature to be in the kitchen, for me at least. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι οι συνεργασίες με το άλλο φύλο που λέω εγώ. Δηλαδή δείχνουν, Χρήστο, σεφ, πολιτισμό. Δείχνουν ότι φτιάχνουν το κλίμα μεταξύ μας. Οι σχέσεις μεταξύ μας γίνεται πιο απλή. Και έχουμε το χιούμορ. Αρχίζουμε και χαμογελάμε στην κουζίνα. Oh, yeah. Ε? Εγώ δουλεύω. Εγώ σπίτι τραγουδάω όταν είμαι στην κουζίνα. Το μικρόφωνο. Χρήστο, τι να κάνω. Έχεις το λόγο. Βασικά ναι, με τις γυναίκες. Δουλεύει έτσι. Εγώ δουλεύω με περισσότερες γυναίκες από ό,τι με άντρες. Ή θα είμαστε μισή-μισή στην κουζίνα, ή μπορεί οι γυναίκες να είναι λίγο παραπάνω. Χρήστο, είδες πόσο πειθαργημένες είναι και έναν τρόπο ανάπτυξης που κάνει γενικά ό,τι κάνει η γυναίκα. Είναι σίγουρα, που εμείς δεν το κάνουμε. Δηλαδή, πολλές φορές δεν το κάνουμε. Έτσι, το έχουμε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά μας ξεφεύγει λίγο. Και στην εκπαίδευση βλέπω και τα τελευταία χρόνια στη κουζίνα, στη μαγειρική, βλέπουμε παραπάνω γυναίκες που ασχολούνται επαγγελματικά. Έτσι, ενώ έτσι. Παλιά ήμασταν, ξέρω εγώ, 20 άντρες, μια γυναίκα στο τμήμα. Τώρα έχουν φτάσει σημείο να είμαστε μισή-μισή περίπου. Ωραία. Ωραία. Πες μας, Μελίνα, ή έχεις κάποια ερώτηση να κάνεις στη Μελίνα? No. Γενικά για όλα αυτή. No. Γιατί? Μου το παγόρευσε μόλις. Κοίταξε, Μελίνα, έχουμε χρόνο ακόμα πάνω από 15 λεπτά, άρα πρέπει να πούμε εξαιρετικά άλλα πράγματα. Τι άλλα πράγματα? Να μας πεις γενικά όλο αυτό το brand name που έχεις ετοιμάσει, δηλαδή το Greek Girls Kitchen for USA. We όλο film, αυτό το κομμάτι. We actually film our show in a Greek company, Kantos Foods. They gave us their kitchen, so I used a lot of their phyllo dough throughout my book. It's a beautiful, beautiful space. It's in New Jersey, so it's where we do. It's our home kitchen. It's gorgeous. So when you see the video, actually you can see it in the back of my book right there, the cover. Πολύ ωραία. Βασικά έχουν κάνει στο New Jersey μια κουζίνα με πάρα πολύ ωραίο decor, ας πούμε. Έτσι, και κάνουν τις δράσεις τους εκεί. Είναι δική σας η κουζίνα, έτσι? Είναι το Kantos Foods. Είναι μεγάλη εταιρεία, Kantos Foods. Είναι μια εταιρεία. Και είναι η κουζίνα τους. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε φιλοξενήστε εκεί πέρα. Οπότε μπορούμε να αυτοπροσκαλεστούμε κι εμείς και να έρθουμε. Ναι, πρέπει να έρθεις. Δηλαδή, τα τρόφιμα ποιος τα προμηθεύει, ποιος μαγειρεύει? Μαγειρεύετε εσείς. Yeah. Οι πρώτες ύλες, all the food, they are Greek. What I cook? Yeah. I cook only Greek, pretty much. Yeah. You will buy it from Greece. Okay. You bring it from Greece? I bring all my thoughts and my flavors back. And you found the, you bring this from New Jersey, yeah? I brought this and my apples from New Jersey. The apples. Τα έφερα και τα μήλα μαζί μου, μέσα στη βαλίτσα. Και τα μήλα από την Αμερική. Όχι, παιδιά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εδώ πρέπει να την χειροκροτήσουμε. Έφερε όλα τα προϊόντα. Τα είδαμε το πρωί. Την αγαπήσαμε πιο πολύ που τα έχει φέρει. Ευχαριστούμε, Μελίνα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Βλέπεις ότι βάλαμε σε μια διαδικασία τρεις ωραίες κυρίες που είπαμε πριν ότι φτιάχνουν το κλίμα στο χώρο μας. Και θέλω να τις παρακολουθήσει σαν αντιγράφουν ακριβώς. Πάμε μαζί λοιπόν να δούμε αν. Oh, that's beautiful. Σούπερ, μπράβο. Βλέπετε λοιπόν σε πόσο χρόνο, αγαπητέ Βασίλη, δημιουργήσαμε διαγωνισμό παράλληλα με τις κυρίες. Έλα δίπλα μας να δεις τι ωραία αποτελέσματα έχει. Τα είδα όλα, τα είδα. Μελίνα, να δοκιμάσουμε αν έχουμε ένα ωραίο κουταλάκι να μας βοηθήσετε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, κυρία μου. Να είστε καλά.
Okay. Να μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Βαγγέλη, να συνεχίσουμε και να δοκιμάσουμε σε λίγο. Ναι, ναι. Okay, σε ευχαριστώ. Βαγγέλη, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Γενικά αυτό που λέγαμε όσον αφορά το προϊόν, αυτό που κάνετε, είναι, μου είπες, εξαιρετικό. Έχει πάρει την, ας το πούμε, το δρόμο. Εσείς θα πείτε αν είναι εξαιρετικό, εγώ δεν μπορώ να το πω. Ναι. Εμείς το έχουμε δοκιμάσει, είναι εξαιρετικό. Θέλω να μου πεις τη διαδικασία, δηλαδή τα βούτυρα, όλα αυτά που χρησιμοποιείτε, είναι λοιπόν, από την τοπική παραγωγή. Δυστυχώς η πόλη μας είναι, αν μπορώ να πω, κατά κάποιο τρόπο απομονωμένη. Σούπερ. Συγγνώμη. Καταπληκτικό. Σούπερ έχει γίνει και αυτό. Όχι, θα τα δοκιμάσουμε πρώτα, αφού έχουμε γευστική δοκιμή. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Φανταστικό. Φανταστική εκτέλεση. Και γρήγορη, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Έχουμε αρκετά προϊόντα. Αλλά δυστυχώς αυτά ακριβώς που χρειαζόμαστε δεν μπορούμε να τα βρούμε από την πόλη της Πτολεμαΐδας. Χρησιμοποιούμε φύλλο Βυρητού. Εδώ παρένθεση, οι Τούρκοι λένε ο μπακλαβάς είναι δικός μας, αλλά το φύλλο λέγεται Βυρητού, τέλος πάντων. Από μια βιοτεχνία στη Βέρεια, οι οποίοι κατασκευάζουν το φύλλο που χρησιμοποιούμε με τις δικές μας προδιαγραφές που έχουμε ζητήσει εμείς. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορεί οποιοδήποτε να στραφεί και να δώσει την προσοχή του σε σένα, και κυρίως όταν μιλάμε για εργαστήρια τα οποία δεν έχουν βιομηχανική παραγωγή. Έτσι. Χρησιμοποιούμε καρύδι τοπικό από την περιοχή. Προς το παρόν φτάνει. Τουλάχιστον δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει, γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες. Και χρησιμοποιούμε αγνώα και λατινό βούτυρο. Πες μας λοιπόν, το μυστικό για μένα είναι το βούτυρο και το ψήσιμο. Το μυστικό είναι πολυσύνθετο. Πολυσύνθετο βέβαια, αλλά το φύλλο ένα ιδιαίτερο ρόλο το βούτυρο, το φύλλο σίγουρα που είπες, και γενικά τον τρόπο ψησίματος μετά. Το φύλλο πρέπει να είναι φρέσκο, το καρύδι πρέπει να είναι εποχής. Ο τρόπος που αλέθουμε το καρύδι, η διάμετρος του σπυριού, να το πω έτσι, παίζει ρόλο. Και φυσικά όλα αυτά έρχονται και δένουν από τα λιπαρά, από το βούτυρο, τον τρόπο που θα το ψήσουμε. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ανά 15 λεπτά ελέγχουμε την κατάσταση του μπακλαβά. Ανά 15 λεπτά. Δεν θέλω να πω παραπάνω λόγια. Είσαι στα πάει, δηλαδή. Έτσι. Αλλά ανά 15 λεπτά ελέγχουμε την κατάσταση, όσες λαμαρίνες και αν βάλουμε στο φούρνο, όσα ψησίματα και αν κάνουμε την ημέρα. Ξέρω, είναι πολύ κουραστικό, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει άλλον τρόπο να ελέγξουμε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, τα μπαχαρικά παίζουν μεγάλο ρόλο. Τα μπαχαρικά είναι τα κλασικά, έτσι, κανέλα, γαρίφαλο. Κανέλα, γαρίφαλο. Στοπ. Στοπ. Και το σιρόπι μας, το οποίο φροντίζουμε να δημιουργήσουμε ένα σιρόπι ζάχαρης με υψηλό εξόδες, για να έχουμε ένα παχύ και ευχάριστο σιρόπι, το οποίο παίζει ρόλο η ποσότητα που θα ρίξουμε μετά όταν θα σιροπιαστεί. Το πότε θα το σιροπιάσουμε, ο χρόνος και τα λοιπά, ζεστό, μπακλαβά. Κρύο, σιρόπι. Άρα πάντα πάει αυτό. Ναι. Αυτό χρησιμοποιούμε εμείς και πιστεύω ότι φαίνεται στο αποτέλεσμα. Έχουμε ακόμη 12 λεπτά. Άρα θα μου επιτρέψεις τώρα, γιατί δημιουργήσαμε ένα μίνι, ας το πούμε, διαγωνισμό εδώ για προς τη μήνυ της Μελίνας. Βεβαίως. Γιατί μας ταξίδευσε πολλές ώρες, θα έλεγα. Και θα θέλαμε λοιπόν, θα μου επιτρέψεις λίγο στην Έλσα και στην κυρία... Να μας πείτε, σας ευνηδιάσαμε καταρχήν. Σας ευνηδιάσαμε. Όχι, βέβαια. Δεν μπορείτε. Εσύ, Έλσα. Παρακαλώ. Όχι, δεν μας ευνηδίασε. Εγώ ίσα-ίσα που χάρηκα που μια σεφ, παγκόσμια αναγνώριση, μας έκανε σήμερα μια πολύ ωραία παρουσίαση. Απλή, κοκκίνησα, sorry. Με παραδοσιακά προϊόντα. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με τον μπακλαβά. Επομένως, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Χάρηκα. Εσείς, Δασμίνης. Εσείς τα είδατε όλα σήμερα. Είστε από το προηγούμενο. Σας βλέπω και τώρα κοντά μου. Εγώ να πω ότι αγαπώ πάρα πολύ τα αγγλικά. Ξεκίνησα στην κουζίνα με τα αγγλικά. Ελάτε κοντά μας. Να είναι και σεφ πιο κοντά. Ξεκίνησα στην κουζίνα κοντά. Ελάτε και σεφ πιο κοντά. Είπε ότι από 5 χρονών έφτιαχνε φύλλο. Εγώ από 5 έφτιαχνα κέικ. 9. Και ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Είναι ωραίο να βλέπουμε ελληνικά προϊόντα με διαφορετική Παρασκευή, γιατί μπορεί να το δει και κάποιος νεότερος που μπορεί να έχει βαρεθεί εντός εισαγωγικών το ίδιο, και δίνουμε έτσι μια νότα αλλιώς. Άρα δεν ευνηδιάσαμε τις κυρίες καθόλου, τα δημιουργήσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ετοιμότητα που είδα, γιατί πρέπει να είμαστε μάχημοι ανά πάση στιγμή και να διαχειριζόμαστε πολλά πράγματα στην κουζίνα. Το αποδείξατε και μπράβο σας. Μέσα από αυτές τις συνταγές, εσένα σου δημιουργήθηκε κάτι άλλο. Είδες τη Μελίνα να κάνει εξαιρετικά πράγματα και τις κυρίες. Τι θα άλλο θα έκανες? Ναι, ναι. Αρχικά Instagram, Facebook. Κοντά, κοντά, ανάξτε. Να δούμε τα πάντα και τη δουλειά της. Για μένα είναι παντριά της παράδοσης με το καινούριο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα είναι δέσιμο της παλιάς με τις νέες εποχές, ας το πούμε έτσι. Σημαντικό, δεν είναι? Πολύ. Άρα η Μελίνα μας ταξίδευσε λίγο ανατολίτικα. Ήρθαμε στην λίγο Ελλάδα. Αμερική. Λίγο Αμερική. Πισκότα. Μίλα. Okay, μίλα. So, είναι ελληνοαμερικανικό γλυκό. Η γεύση του μήλου στην Αμερική έχει καμία σχέση με τη γεύση τη δικιά μας? Better here. Καλύτερα εδώ. Καλύτερα εδώ. Είναι γεγονός αυτό ότι έχουμε τα καλύτερα προϊόντα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Και να είμαστε περήφανοι για μένα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι πραγματικά για όλο αυτό. Για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και στο Φόρουμ Γαστρονομίας εδώ που είμαστε τώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι τα μηνύματα που είδαμε αυτές τις μέρες, δηλαδή μιλήσαμε με ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, μιλήσαμε με τους σεφ, κάνανε συνδυασμούς, θα έλεγα, υπέροχους. Άρα αρχίζει η γαστρονομία και παίρνει, θα έλεγα, τη θέση που της αξίζει ανά την Ιφίλιο. Είπες ωραία πράγματα σήμερα. Όχι μόνο ωραία, και σε λίγο θα τα δοκιμάσουμε λίγο να δούμε τι κάνανε σεφ. Γιατί δημιουργήσαμε ένα διαγωνισμό μίνι τώρα. Ωραία, έχετε καλοσύνη να δοκιμάσετε. Not me first, you first. Okay. Για δοκιμάστε να μας πείτε τώρα αν είναι κοντά το ένα γλυκό με το άλλο. Χρησιμοποίησε πάλι τα ίδια υλικά. Είμαστε κοντά ή yep. Έχει μια απόκληση ή όχι? Πολύ ωραίο. Ωραία. Delicious. Εδώ έχει κάνει πιο έξυπνη την Παρασκευή. It looked like a little taco. Εξαιρετικό σάντουιτς βλέπουμε εδώ, παγκλαβά. Οκ. Ναι. Okay. Εξαιρετικό. Κάνεις μια επίσης προσπάθεια που είπα και πριν, Μελίνα, πάντως εξαιρετικά και σε ευχαριστούμε, κυρίες μου, για την υπέροχη αυτή ετοιμότητα που είσαστε. Εσείς ασχολείστε με τα social media, ε? Ναι. Τη Μελίνα την παρακολουθείς? Θα την παρακολουθήσω. Θα την παρακολουθείς, άρα θα γίνεται... δηλαδή φίλοι και τα λοιπά και θα επικοινωνείτε. Follow back. Now we're friends forever, my friends. Λοιπόν, κλείνουμε σε λίγο. Μελίνα, ένα μήνυμα ήθελα να στείλει σήμερα από εδώ. Τι? Πώς μας είδες στην Ελλάδα? Πώς, δηλαδή, θέλω να μας πεις για αυτή την ωραία εκδήλωση που έχουμε εμείς σήμερα, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η Food Expo, δηλαδή για αυτό το ωραίο το Mediterranean Gastronomy Forum που κάνουμε. Πώς μας βρήκες στην Ελλάδα? Μίλα και αγγλικά, δεν έχω πει. Αυτό είναι όνειρο που είμαι εδώ τώρα μαζί σας. Που έχει πραγματοποιηθεί. Is that the right word, I think? But είναι όνειρο που είμαι εδώ μαζί σας. Η έκθεση. Δηλαδή όλο αυτό. Δηλαδή από το 1 μέχρι το 5 που είμαστε πάνω. Έχεις γυρίσει την έκθεση? Ναι. Πήγαμε χθες, ήμασταν εδώ όλοι. Αλλά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από το εξωτερικό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη έκθεση στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία Forum. Και έχω πάει σε Expo στην Αμερική, Food Expo, όλα, και αυτό είναι το best, το καλύτερο Expo που έχω πάει στη ζωή μου. Άρα θα χειροκροτήσουμε λοιπόν όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καταρχήν, ναι, χάρηκα ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας σήμερα, που ταξιδέψατε, κάνατε ένα υπερατλαντικό ταξίδι και θεωρώ ότι είναι τιμή για μας που είστε σήμερα εδώ. Μάθαμε εξαιρετικά πράγματα από τα απλά αυτά υλικά που κάνατε, ένα υπέροχο γλυκό, έτσι. Εξαιρετικό στην παρουσίαση. Η Ελλάδα σε ένα ποτήρι. Η Ελλάδα λοιπόν σε ένα ωραίο ποτήρι. Θα κλείσω λοιπόν, Μελίνα, εφόσον σε ευχαριστήσω και πάλι για μια ακόμα φορά. Θα είμαστε δίπλα σου ανά πάση στιγμή ό,τι θέλεις από εμάς επαγγελματικά. Θα είμαστε συνειδητοπόροι για αυτή την προσπάθεια που κάνεις, γιατί σίγουρα μέσα την προσπάθεια που κάνεις περνάς και ένα μήνυμα φιλανθρωπίας. Ναι. Δηλαδή μαγειρεύεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και αυτό εμάς μας συγκινεί ιδιαίτερα, μια Ελληνίδα στην Αμερική να δημιουργεί τέτοια μενού, τέτοια γεύματα για τέτοιους σκοπούς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους καταρχήν για την παρουσία σας. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα ότι στην Ελλάδα πλέον έχουμε πάρει, θα έλεγα, όλη αυτή την
έγκλη που μας αγγίζει, άρα είμαστε καλύτεροι, γινόμαστε καλύτεροι και με συγκίνησε ιδιαίτερα που μου είπες ότι εντυπωσιάστηκες γενικά από τη Food Expo. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο που άκουσα σήμερα και σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα χειροκρότημα, μια αναμνηστική φωτογραφία. Αν έχεις την καλοσύνη όλοι μαζί να βγάλουμε. Αν έχετε την καλοσύνη και συνάδελφοι που είστε με την άσπρη μπλούζα ή και όποιος θέλει, και ο κύριος Γκαλούς, έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο δημιουργός της Food Expo. Ναι. Μαζί με τον κύριο Χουνταλάκη. Είναι ο αντιπρόεδρος της Forum. Κύριε Γκαλούρη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γκαλούρης είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.